Συμβούλιο του Άργους. Δεν θα γίνει τελικά σήμερα γιατί κάποιος δεν βόλευε. Θα γίνει την Παρασκευή, 2 η ώρα το μεσημέρι. Σωστά, σωστά, σωστά. Και επειδή έπεται αυτή η συνάντηση, εγώ σαν εκπρόσωπος των εργαζομένων κέντρου υγείας θα ήθελα να κάνω μία δήλωση. Να κάνετε. Λοιπόν, δεν ερχόμαστε σε προσωπική αντιπαράθεση στα μέσα μαζικής ενημέρωσης με πρόσωπα που δεν έχουν διοικητικό ρόλο στον χώρο της υγείας. Ιδιαίτερα όταν αποκαλούν τους εργαζόμενους στον χώρο της υγείας βολεμένους. Και κάτι ακόμα. Προς αποκατάσταση της αλήθειας, ο εθελοντισμός που επικαλείται ο κύριος Τζιγκαλάγιας δεν είναι τίποτε άλλο παρά η κατά εντολή του διοικητή της Τρίτη Ήπη Μακεδονίας μετακίνηση του προσωπικού του Κέντρου Υγείας Άργος Οριστικού. Χωρίς καν, δέσε το και αυτό, τη σύμφωνη γνώμη του επιστημονικού υπευθύνου. Το απόγευμα έχουμε και εμείς γενική συνέλευση και θα ακολουθήσει εκτενές δελτίου τύπου. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μου δώσατε και είμαι πάντα και στη διάθεσή σας. Λέτε ότι αυτή η ιστορία, γιατί επαναλαμβάνεται πολύ συχνά, όπου μιλάει ο κύριος Τζιγκαλάγιας, μιλάει για τους βολεμένους και για τους λαϊκιστές επαρχιώτες. Για την ώρα, κύριε Νατσούλη, θα ήθελα να μείνω σε αυτά που σας είπα. Υπάρχει και θα υπάρξει εκτενές δελτίου τύπου και στη συνέχεια είναι και συνάντηση και θα ακουστούν όλα όσα πρέπει να ακουστούν. Σας ευχαριστώ. Μάλιστα. Ωραία. Καλή σας μέρα. Πολύ καλή μέρα σας. Λοιπόν, σας ευχαριστώ και εγώ. Καλή σας ημέρα. Να είστε καλά. Αυτά λοιπόν καλά. Από τον κύριο Καλυμάνη.